Ο Πάνος συγκροτεί από μόνο του έναν πυρήνα γύρω από το οποίο γίνεται απόψε αυτό και έχουν γίνει πάρα πολλά ακόμα ανάλογα. Και του Πάνου η ιδέα ήταν η αόρατοι άνθρωποι, η λέξη αόρατη. Συχνά λέμε, μιλάμε για αόρατους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι? Καταρχάς, υπάρχουν αόρατοι άνθρωποι? Εγώ προσωπικά πιστεύω πως όχι. Δεν υπάρχουν αόρατοι άνθρωποι. Εμείς τους ονομάζουμε αόρατους, διότι είτε δεν έχουμε τα μάτια να τους δούμε, είτε δεν θέλουμε να τους δούμε. Ο συντηρητισμός μας, ακόμα και αν θεωρούμε τον εαυτό μας προοδευτικό, μέλος αριστερού κόμματος, δεν ξέρω πώς καθορίζεται η αριστεροφροσύνη και το αριστεριλίκι, δεν μας δίνει το χαρακτηριστικό ότι μπορούμε να δούμε τους αόρατους ανθρώπους. Θα αρχίσω με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα που θα γίνει κατανοητό από όλους. Μπορεί ορισμένοι από εσάς ίσως να το έχουν αισθανθεί κιόλας. Εγώ έχω ένα προσωπικό πρόβλημα. Δεν ακούω καλά από το ένα αυτή και δεν ακούω καθόλου από το άλλο. Οι δικοί μου άνθρωποι, οι καλοί μου και οι κόρες μου, όταν χρειάζεται να τους πω για τρίτη φορά τι είπες, βλέπω στο πρόσωπό τους να δυσανασχετούν. Και είναι αριστεροί. Τώρα θα πάω στο άλλο άκρο. Αυτό είναι κάτι ως παράδειγμα που ανέφερα, που είναι το ένα άκρο που γίνεται κατανοητό από όλους. Θα πάω στο άλλο άκρο που αμφιβάλλω, ακόμα και θα καταλάβουμε ακριβώς τι λέει το τηλεγράφημα που βρήκα να σας διαβάσω. Αλλά όση αριστεροσύνη και να έχουμε, δεν ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, τι θα το κάνουμε αυτό. Διαβάζω. Θέλω να το μεγαλώσω με τέτοιο τρόπο, ώστε σε μερικά χρόνια να μπορεί μόνο του να μου πει τι θέλει να είναι. Έως τότε θα του δώσω όσο περισσότερη αγάπη μπορώ και θα το υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό το είπε ο Κόρι Ντότι σε δημοσιογραφικό δίκτυο του Καναδά, το CBS. Ο Κόρι Ντότι είναι ένας από τους δύο γονιούς του ηλικίας 8 μηνών Σίριλ, ενός παιδιού για το οποίο οι αρχές του Καναδά δεν έχουν καταγράψει στο πιστοποιητικό γέννησης το φίλο του. Αντί για το νομικώς κατοχυρωμένο F για τις γυναίκες και M για τους άνδρες, υπάρχει ένα U που σημαίνει χωρίς προσδιορισμό. Λοιπόν, στη Βρετανική Κολομβία, στην πολιτεία του Καναδά, όπου ζει η οικογένεια του παιδιού, εξετάζεται αυτή την περίοδο το θέμα των μη διαδικών οικογενειών και το ενδεχόμενο αλλαγής του νομικού καθεστώτος προσδιορισμού του φύλου. Μία από τις παραμέτρους του θέματος είναι αν θα αναφέρεται το χαρακτηριστικό γιου στις ταυτότητες και στα υπόλοιπα έγγραφα των πολιτών ή αν δεν θα αναφέρεται απολύτως τίποτα. Ο Κόρι Ντόνι είναι δραστήριο μέλος οργάνωσης που ασχολείται με την εξάλληψη από τα δημόσια έγγραφα στοιχείων που αναφέρονται στο φύλο του ατόμου. Έχει ταχθεί κατά της αναγραφής ενός τρίτου χαρακτηριστικού, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο εμπεριέχει κινδύνους για να καταστεί το άτομο θύμα διάκρισης και βίας. Αυτό είναι το τηλεγράφημα, είδηση σημερινή. Το πρώτο με το δικό μου μειονέκτημα το κατάλαβαν όλοι. Έχουμε μια άλλη κατηγορία που δεν ξέρουμε πώς θα τη χειριστούμε. Αν πιάσουμε τώρα την κουβέντα 2-2-3-3 εδώ πέρα, δεν ξέρουμε με ποια θέση είμαστε. Να αναγράφεται φίλο, να μην αναγράφεται, να γράφεται γιου ή να μην γράφεται τίποτα. Αυτά είναι τα δύο άκρα που θεώρησα ότι μέσα σε αυτά ορίζεται, μπορούμε να δούμε όλο το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι ονομαζόμενοι από τον Πάνο αόρατοι άνθρωποι. Λοιπόν, πώς δημιουργούνται αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι? Έχω πάρα πολλά να σας πω και βλέπω ότι έχετε ήδη ηρεμήσει και προσπαθείτε να ακούσετε. Πώς δημιουργούνται αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι?
είναι αυτοί που συνήθως λέμε ότι διαχωρίζουν τον εαυτό τους από την μέση συντηρητική κοινωνία. Καθιονδήποτε τρόπο. Ή που εμείς, όπως είπαμε, τους ξεχωρίζουμε από την κοινωνία γιατί δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να τους χειριστούμε. Μία πολύ μεγάλη ομάδα αυτών των ανθρώπων, κάτι που ο Πάνος και η Μαρία θα ασχοληθούν λίγο περισσότερο αργότερα, είναι οι φυλακισμένοι. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ένας από τους πιο δημοφιλείς στην Ελλάδα σκανδιναβός συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, ο Γιούν Νέσμπο, ίσως αρκετοί από εσάς να τον έχετε διαβάσει, σε μια συνέντευξή του πριν από 15 μέρες είπε ότι οι αγκληματίες είναι οι επαναστάτες της εποχής μας. Φυσικά, ορίζοντας τα πράγματα από την δική του χώρα, την Νορβηγία, και λέγοντας ότι εγκληματίας είναι αυτός που φεύγει έξω από κάποια νόρμα. Είτε κλέψει, είτε σκοτώσει, είτε τώρα πόσες δολοφονίες έχουν γίνει στην Νορβηγία τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ταραχή, λοιπόν, σε κάθε καλουπαρισμένη συντηρητική κοινωνία δημιουργεί και την αντίθεση. Ποια είναι η αντίθεση? Μένουμε πάρα πολύ στον Τραμπ στην Αμερική και λέμε και η δημοσιογραφία και εμείς από τα εντυπωσιακά που κάνει ή δεν κάνει. Παράλληλα με τον Τραμπ όμως έχει μία τόσο μεγάλη αναγέννηση το φεμινιστικό κίνημα στην Αμερική, ξεκινώντας από τις εκτρώσεις και, φαίνοντας στα αριστερά που δεν είχε από τη δεκαετία του 60. Άλλο παράδειγμα είναι το τεράστιο κίνημα που έχει δημιουργηθεί στην Ουγγαρία και στην Τσεχία, εκεί όπου οι χώρες και ο πρόεδρος της χώρας, κυρίως στην Ουγγαρία, ο μεγαλύτερος εταμπλέρατ φασίστας στην Ευρώπη είναι αυτό αυτή τη στιγμή, το όνομά του δεν το θυμάμαι, έχει κλείσει τα σύνορα για τους πρόσφυγες. Εκεί το κίνημα γυναίκες με τα μαύρα που είναι υπέρ των προσφύγων και υπέρ της στέγης σε πρόσφυγες. Το κίνημα στην Σλοβακία και στην Τσεχία που είναι γύρω από την μη ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Το κίνημα στην Ουγγαρία πάλι έχει, να πω την προβοκατόρικη λέξη, έχει ανδρωθεί. Λοιπόν, και έχει δημιουργήσει τον πέρα απ' όλο από την συντηρητική παράταξη, από τον συντηρητισμό της κοινωνίας. Πού μας οδηγεί όλο αυτό? Για να δώσω το λόγο, γιατί δεν ήθελα να ακούσετε εμένα, αλλά τους άλλους ομιλητές. Μας οδηγεί στην όσμωση με το διαφορετικό. Αυτό εμπλουτίζει την εμπειρία και φέρνει στην επιφάνεια τα κοινά σημεία που υπάρχουν με αυτό το διαφορετικό, το οποίο τελικά δεν είναι και τόσο διαφορετικό. Το έχουμε δίπλα μας. Είτε θέλουμε να το δούμε, είτε μπορούμε να το δούμε, είτε όχι. Το πώς θα το χειριστούμε αυτό το διαφορετικό, που επαναλαμβάνω είναι δίπλα μας, είτε είναι ο Αλβανός της γειτονιάς μας που έμαθε ελληνικά και τώρα έρχεται να αντικαταστήσει ένας Σύριος, είτε είναι ο Νίκος που δεν ακούει καλά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο παράδειγμα, είναι δίπλα μας. Θα κλείσω με μία φράση της Ζακλίν Ντερμιγή, μία ελληνίστρια που έγραψε ότι η διαχείριση του διαφορετικού χαρακτηρίζει την ανεκτικότητα, την ήπια δημοκρατία. Και αυτά τα είπα αναφερόμενοι στην αθηναϊκή δημοκρατία.